χώρα εδώ και δύο, εδώ και δυόμιση, τρία χρόνια βιώνει τη βία μιας εκτεταμένης και σκόπιμης κοινωνικής καταστροφής. Το λάθος για το οποίο μιλά σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπήρξε ο δικό χάρτης της μεγαλύτερης και βιαιότερης νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων που έγινε ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία τρία χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας βυθίστηκε στη φτώχεια. Αντιμετώπισε την πρωτοφανή ληστεία των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Θυμήθηκε τα πέτρινα χρόνια της μετανάστευσης. Αυτή τη φορά όχι του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, αλλά του πιο μορφωμένου κομματιού της ελληνικής